Γεια χαρά φίλοι και φίλες του Inferno Braveheart, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο για ακόμα μία φορά πίσω από την κάμερα είναι ο φίλος σας ο Αλέξανδρος Καρατζάς. Γεια σου φίλε μου Αλέξανδρε, τι κάνεις? Γεια σας φίλοι και φίλες του Inferno, καλά. Η Cooler Master μου λέει, Σάκη σου έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, με ψαρωτική τεχνολογία, εγώ εύκολα δεν ψαρώνω με αυτά, αλλά να σου στείλουμε, και λέω παιδιά, στείλτε το, να ρίξουμε και αυτό το πράγμα μια ματιά, γιατί εμείς εδώ στο Inferno Braveheart είμαστε πολλά χρόνια μπροστά, τέτοια πράγματα εμείς ανοίγαμε το 1994, τα 4 δεν ήταν, 95, βαριά. Πέρα από την πλάκα, σήμερα έχω στα χέρια μου το MK850, keyboard της Cooler Master. Αυτό λέει ότι είναι η ναυαρχίδα της, λέει ότι έχει τα πάντα πάνω, έχει ψαρωτικές τεχνολογίες, αλλά να σου πω κάτι, δεν ψαρώνω. Δεν ψαρώνω με τίποτα. Θα το ανοίξω τώρα εδώ, ψύχρεμα, όμορφα και ωραία, να δούμε τι παίζει στο εσωτερικό. Έχει ανέβει η Cooler Master, ακόμα και οι συσκευασίες. Έχει κάνει κάποια βήματα μπροστά. Χρειάζεται ακόμα λίγο δουλίτσα βέβαια, αλλά ας μην κολλάμε σε αυτά, αυτά είναι τα θεαθήνα του πράγματος. Το πετάμε αυτό, να ας πούμε έχει κάνει ένα βήμα, έχει βάλει ένα λογότυπο εδώ πέρα, το οποίο είναι γλώσσι. Α, βλέπετε τώρα, αυτά είναι που με κερδίζουν εμένα, κατάλαβες. Κάτι τέτοια εμένα με κερδίζουνε. Τέτοια έψαχνα από την Cooler Master και δεν το έβλεπα, κατάλαβες. Κοιμάται. Κουνάει απλά το κεφάλι του και λέει, άντε τελείωνε, πότε θα φάμε. Στο εσωτερικό φυσικά υπάρχει το οποίο δεν έχει καλώδιο πάνω του και είναι κάτι που λατρεύω στην Cooler Master, να μπορείς να έχεις το καλώδιο εκτός. Υπάρχει το Restressed εδώ, κάτι manual και κάτι χαζομαρίτσες. Υπάρχει το καλώδιο και υπάρχει και ένα σακουλάκι που έχει χρωματισμένα mauve κάποια πλήκτρα, εδώ τα πιο gaming πλήκτρα και το, πες το, το πράγμα που βγάζει στα πλήκτρα. Αυτό το πράγμα έχει μέσα, εντάξει. Όταν ο άλλος είναι μορφωμένος, να τον φοβάσαι. Τι βλέπω τώρα εγώ εδώ? Βλέπω ένα σχεδιασμό που λίγο ξεφεύγει από αυτά που έχουμε συνηθίσει στην Cooler Master. Έχει αυτές τις γωνίες, αυτά τα κατεβάσματα που λέμε στα απλά ελληνικά. Δεν μπορώ να πω ότι με ξετρελαίνει. Προτιμώ το πιο flat, πιο minimal. Συμφωνείς εσύ, Καρατζά? Όχι, εγώ γουστάρω καγκούρικο. Είσαι ο κάγκουρας της γειτονιάς μας. Εγώ το ήξερα ότι και εμείς οι δύο δεν ταιριάζουμε. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Ξέρεις να πατάς καλά το ρεκ. Τώρα, πέρα από την πλάκα, γούστα είναι αυτά. Εμένα δεν με τρελαίνει πάρα πολύ το σχέδιο, γιατί μου θυμίζει φθηνά aggressive πληκτρολόγια των 19 ευρώ, ας πούμε, που τα λένε gaming extreme. Αλλά okay, ξαναλέω, γούστα είναι αυτά. Το σίγουρο είναι ότι ποιοτικά είναι πάρα πολύ καλό. Φαίνεται κιόλας, είναι βαρύ, είναι πολύ στιβαρό στο χέρι. Θα μου πεις δεν το παίρνεις βόλτα, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχει μέταλλο στο κάτω μέρος με βαφή η οποία είναι αυτή εδώ η, πώς τη λένε, την... Όχι. Τι ηλεκτροστατική, βρε. Gun metal. Είναι αυτό το gun metal χρώματος ποντική. Τι είπα τώρα. Ανατρίχιασα, Στα πλαϊνά φυσικά έχει πλαστικό και στο σύνολό του είναι ένα πολύ στιβαρό πληκτρολόγιο. Στο κάτω μέρος βλέπω και μου αρέσει πολύ που έχω τέτοια επιλογή στα πληκτρολόγια, αυλάκια, αυλακώσεις για να μπορείς να έχεις το καλώδιο να φεύγει από όποια πλευρά και κατεύθυνση θέλεις. Και ξαναλέω, ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που γουστάρω πολύ στην Cooler Master είναι το ότι μπορώ να συνδέσω, να αποσυνδέσω μάλλον το καλώδιο για να το καθαρίσω, να το μεταφέρω ενδεχομένως. Είναι Type-C η τελική απόλυξη και φυσικά συνδέεται στον υπολογιστή με κανονικό USB. Βλέπω επιχρυσωμένες άκρες, βλέπω ένα υφασμάτων ενών χοντρό καλώδιο. Αυτά είναι κούντος για την τελική εμπειρία. Πριν περάσω όμως στην ουσία, δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Έχει USB 3 hub και μάλιστα δύο θύρες. Πόσο θεϊκό είναι αυτό, να έχεις δύο USB 3 θύρες στο πίσω μέρος του πληκτρολογίου. Έπος. Και έχει ένα μαγνητίζον, τα λέω όλα για να τα καλύψω, αδερφούλη, Restressed στο κάτω μέρος, έρχεται και κουμπώνει όμορφα και ωραία, μαγνητίζει, δεν περνάει ο φωτισμός μπροστά κτλ.
είναι χαμηλού προφίλ το Restressed, έχει φασμάτινη υφή, δεν είναι πολύ πολύ αφρόδες. Πάρτε παιδιά σημειωματάριο και γράφετε λέξεις. Είναι όμως πολύ θετικό να υπάρχει Restressed. Εγώ που έχω ξαναπεί πολλές φορές, έχω θέμα με τον καρπό, γι' αυτό με λένε και καρπά, αυτά με βοηθούν πολύ και για να ξεκουράζεται ο καρπός μου όταν γράφω για πολλές ώρες. Τώρα, έχουμε και λέμε. Στο πάνω μέρος υπάρχουν δύο, όχι μία, δύο ροδέλες που μπορείς να τις κάνεις ό,τι θέλεις, μεταλλικές είναι. Βέβαια είναι λίγο πιο ευαίσθητες από αυτό που θέλω, για να είμαι ειλικρινής, αλλά μπορείς να τις κάνεις ό,τι θέλεις μέσω του software. Για παράδειγμα, by default είναι ρυθμισμένες η μία να ανεβοκατεβάζει τον φωτισμό των πλήκτρων και η άλλη το volume του ήχου δηλαδή στον υπολογιστή. Υπάρχουν μηντιακά πλήκτρα, play, stop κτλ. Και υπάρχουν από την άλλη πλευρά πλήκτρα που μπορείς να πειράξεις την τεχνολογία aimpad. Τι είναι αυτό? Το aimpad είναι μια τεχνολογία η οποία με πολύ απλά λόγια κάνει το εξής. 8 πλήκτρα του πληκτρολογίου από το ASDW και τα τριγύρω πλήκτρα τους μπορούν να αντιληφθούν το πόσο πολύ πατάς το πλήκτρο. Είναι δηλαδή pressure sensitive. Oh my god. Είναι pressure sensitive, δηλαδή μπορούν να καταλάβουν πόσο έχεις πατήσει ένα πλήκτρο. Είναι μια τεχνολογία που δουλεύει με φως και αντανάκλαση και ανάλογα με το πόση ποσότητα πιάνει ο αισθητήρας, καταλαβαίνει τι απόσταση έχεις διανύσει στο πλήκτρο. Θα μου πεις αυτό που είναι χρήσιμο. Κι όμως υπάρχουν περιπτώσεις, και θα σας δώσω μια πάρα πολύ απλή περίπτωση σε ένα παιχνίδι πόσο μπορεί να χρειαστεί αυτό. Υπάρχουν παιχνίδια που ο χαρακτήρας, όπως στον αναλογικό μοχλό της κονσόλας, όταν τον κάνεις λίγο μπροστά ο χαρακτήρας θα περπατάει και όταν το πας πιο μπροστά ο χαρακτήρας θα αρχίσει να τρέχει. Σκεφτείτε ότι εδώ το W, πατώντας το W μπορείς λίγο αν τον πατάς ο χαρακτήρας να προχωράει και μόλις το πιέσεις παραπάνω να αρχίσει να τρέχει ή γκάζει σε ένα παιχνίδι ταχύτητας. Είναι ωραία τεχνολογία, είναι ψαρωτική τεχνολογία οφείλω να δηλώσω και νομίζω ότι κάποιοι ενδεχομένως να βρουν και την υγειά τους με κάτι τέτοιο. Επίσης, εμένα μου είναι αχρίαστα, γιατί μετά από ένα σημείο περισσότερο ζημιά μου κάνουνε, αλλά υπάρχει κόσμος που χρειάζεται shortcuts. Υπάρχουν 5 macro keys στο πλάι που μπορείς να βάλεις εκεί πέρα μέσω του software ό,τι θέλεις. Το καλό με αυτό το πληκτρολόγιο είναι ότι εντάξει, okay, υπάρχει το software του Cooler Master, αλλά τα πάντα μπορούν να γίνουν on the fly πάνω στο πληκτρολόγιο. Μπορείς ακόμη και να καταγράψεις τις μακροεντολές σου εκείνη τη στιγμή. Ξεκινάς εγγραφή, σταματάς εγγραφή και έχεις γράψει ό,τι μάκρο ή συντόμευση θέλεις. Υπάρχουν φυσικά προφίλ που μπορείς να αλλάξεις. Γενικά σε αυτά είναι πλήρες το πληκτρολόγιο και θα καλύψει τους πάντες. Στα πλήκτρα τώρα, πρώτα απ' όλα πριν πω για την τεχνολογία τους κτλ, να πω ότι είναι υψηλού προφίλ πλήκτρα. Κάτι το οποίο τους δίνει έτσι μια πιο elegant αίσθηση. Ο φωτισμός είναι εξαιρετικός, έχει RGB φωτισμό το κάθε πλήκτρο διαφορετικό, που σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις με ακρίβεια αλλαγές και σχέδια πάνω στο πληκτρολόγιο. Ο φωτισμός είναι έντονος, ντυμάρεται ωστόσο άμα θέλεις να το κάνεις λίγο πιο λιγότερο έντονο κτλ. Το RGB κομμάτι του λειτουργεί τέλεια. Να μην ξεχάσω να πω ότι υπάρχει και μια RGB ταινία μπροστά, η οποία και αυτή φωτίζει ανάλογα με το χρώμα που θέλεις εσύ. Ωστόσο, αν μπει το Restressed, εκείνη φυσικά εξαφανίζεται. Τα πλήκτρα τώρα είναι της Cherry MX, έκδοσης Red, που σημαίνει ότι, μηχανικά εννοείται, που σημαίνει ότι κάνουν θόρυβο, αλλά και δεν κάνουν. Αυτό ακούστηκε τρελό, αλλά ισχύει. Δηλαδή, ακούστε. Δεν κάνουν, θα πω τώρα, άκου τώρα αυτά που θέλω να προσέξεις, έτσι. Πάρτε σημειωματάρια, παιδιά, γράψτε τα αυτά. Δεν κάνουν crack. Δεν κάνουν το crack. Κάνουν το χτακ. Καταλαβες. Έτσι περιγράφουν, αγόρι μου, τις τεχνολογίες. Πού να τα ξέρεις εσύ αυτά εκεί στο χωριό, στη νότια. Άσε, πουλάκι μου. Αυτά. Τα πλήκτρα φυσικά όντας Cherry MX είναι εξαιρετικά, είναι ποιοτικά, αντέχουν 50 εκατομμύρια πατήματα, έχουμε 1000 Hz στο polling rate, έχουμε 1 millisecond στο χρόνο απόκρισης, δεν νομίζω ότι χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, για εμένα είναι απόλαυση να γράφεις σε Cherry MX,
Μου αρέσουν περισσότερο τα Brown για να είμαι ειλικρινής, αλλά και τα Red είναι εκεί κοντά. Δεν κάνουν τον πολύ θόρυβο το Blue, ας πούμε, αλλά δεν είναι ήσυχο πληκτρολόγιο, δεν είναι πληκτρολόγιο το οποίο μπορείς μέσα στη νύχτα να κάνεις πράγματα και να δικτυλογραφείς ή να παίζεις και να μην σε ακούν. Αυτό έχετε το στο νου σας. Σε γενικές γραμμές μου αρέσει. Λίγο σχεδιασμός, ξαναλέω, είναι κάπως έτσι για τα δικά μου γούστα, αλλά okay, θα δεχτώ ότι υπάρχουν πολύ χειρότεροι κάγκουρες από εμένα, όπως ο Καρατζάς, που προτιμούν κάτι τέτοιο και όχι κάτι εντελώς minimal και απλό. Το πληκτρολόγιο αυτό κοστίζει κοντά στα 200-200 κάτι ευρώ στην ελληνική αγορά. Έχει ισχυρό ανταγωνισμό, δεν είναι φθηνό. Υπάρχουν και άλλα καλά πληκτρολόγια. Ωστόσο, έχει και τα ψαρωτικά τα δικά του. Γενικά, μου αρέσει. Και ξέρετε τι άλλο μου αρέσει περισσότερο? Όταν σας δίνω δώρα. Φέρ' το μου. Ένα ακόμη σφραγισμένο MK850 μπορεί να γίνει δικό σας. Τα μοναδικά που έχετε να κάνετε είναι φυσικά να είστε subscribers στο κανάλι του Inferno Bravecard. Αν δεν είστε, δεν έχετε ψυχή. Να αφήσετε ένα comment από κάτω ό,τι γουστάρετε εσείς. Και να κάνετε share αυτό εδώ το βίντεο με hashtag. Κοιτάξτε, επειδή μου γκρινιάξαν κάποιοι γιατί βάζω, λέει, πολύ γελία και αστεία hashtag, και επειδή είναι κάποιοι πολύ σοβαροί και θέλουν να μπορούν να κάνουν share το βίντεο για να το δουν και οι φίλοι τους χωρίς έτσι να, ξέρετε, να το παίξουν σοβαροί, θα βάλουμε hashtag σοβαρό, δηλαδή σοβαρό hashtag. Αυτό είναι το hashtag του διαγωνισμού αυτή τη φορά εδώ στο Inferno Bravecard. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε social media profiles παντού, να μπείτε να ρίξετε μια ματιά, και δραστήρια, όχι αστεία. Και φυσικά έχουμε merchandise στο tacostore.gr. Απίστευτα βραχιολάκια, απίστευτα μπλουζάκια. Ωστόσο, δεν είναι για όλους. Τα μπλουζάκια είναι μόνο για τους πολύ καλούς. Οπότε πρέπει να είστε πολύ καλός για να έχετε τέτοιο μπλουζάκι. Έλα, παιδιά, χαζομάρες λέω, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.